Ποιος να το έλεγε δηλαδή πριν από ένα χρόνο. Το ζήτημα είναι τι λες. Και είναι σαφές ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα μεταφέρει την άποψή μας, που είναι και άποψη από ό,τι δείχνουν και έρευνες κοινής γνώμης της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, ότι με μνημόνια και λιτότητα δεν υπάρχει μέλλον ούτε για την Ελλάδα ούτε για την Ευρώπη και κυρίως για τον ελληνικό λαό και τους λαούς των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, ότι το χρέος της Ελλάδας δεν μπορεί να αποπληρωθεί τα 317 δις και ότι χρειάζεται διαγραφή το μεγαλύτερο μέρος. Και τρίτο, ότι χρειάζεται ένα αναπτυξιακό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Δεν υπήρχε διαγραμμάτων. Αυτά τα ξέρουμε. Για να μπορέσει να έχει ένα άλλο σχέδιο. Από εκεί και πέρα την ίδια μέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ήταν κάθε φορά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα έχει μεγάλη αντιπροσωπεία με επικεφαλή στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τον Παναγιώτο Λαφαζάνη, τον γραμματέα του Βίτσα, εμένα ως τομεάρχη εργασίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και περίπου 40 βουλευτές που θα είμαστε Θεσσαλονίκη το Σάββατο, θα είμαστε στις διαδηλώσεις και θα στηρίξουμε έμπρακτα την κινητοποίηση αυτή σαν μια αφετηρία νέων κοινωνικών αγώνων με στόχο να ανατραπούν οι μνημονιακές πολιτικές, η κυβέρνηση που τις υπηρετεί και να πάει στον Αγύρι στο Ιτρόεφ. Επειδή μας γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μετά σας πω κάτι. Επειδή μας έχει κάνει εντύπωση πολύ μεγάλη το πρωτοσέλιδο της Αυγής. Τι σημαίνει αυτό που λέει σήμερα η Αυγή, ότι ο Τσίπρας καλεί το Σαμαρά να μην εμπλέξει το ΣΔΟΕ στην προεδρική εκλογή? Δεν καταλάβατε ότι υπάρχει εμπλοκή. Καταρχήν, ο ΣΔΟΕ δεν πρέπει να ανακατεύεται στο ζήτημα της προεδρικής εκλογής. Πώς ανακατεύεται το ΣΔΟΕ στην προεδρική εκλογή? Θα σας πω. Η πρώτη δουλειά που πρέπει να κάνει το ΣΔΟΕ, γιατί αυτό πρέπει να δούμε, είναι να εντοπίσει την αφοροδιαφυγή. Και δυστυχώς το στοιχείο το οποίο δώσαμε χθες είναι ότι από τους 2.064 ενδεχομένως φοροφυγάδες, οι οποίοι ήταν στην λίστα Λαγκάρντ, έχουν ελεγχθεί 5 περιπτώσεις το 13, 20 περιπτώσεις το 14, 25, ανακαλύφθηκε. Τώρα θα σας πω, αποκαλύφθηκε από αυτούς ότι τα 25 εκατομμύρια ευρώ από αυτούς τους 25 δεν τα είχαν δηλώσει και ότι πρέπει να πληρώσουν τον φόρο. Σκεφτείτε να ελέγξουν 2.064. Με τους ρυθμούς που πάνε, θέλουν 163 χρόνια. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Με την προεδρική εκλογή, ξέρετε καλά. Δεν ξέρω καλά καθόλου. Όταν είναι τους μήνες πριν από τις εκλογές να μπαίνει σε ξαφνικούς ελέγχους, σε βουλευτές ανεξάρτητους, άλλους κλπ. Που ενδυνάμει. Δηλαδή τι λέτε, ότι υπάρχουν κακό να κάνουν ελέγχους? Υπάρχουν βουλευτές που έχουν εκκρεμότητες με τον ΣΔΟΕ και θα απειληθούν για να ψηφίσουν κανείς? Δεν ακούγεται κάποιος πολιτικός που φοβάται τον έλεγχο και επιχειρούμε να τον καλύψουμε? Είναι πολύ καλό να γίνονται ελέγχους και κυρίως να γίνονται ελέγχους και σε βουλευτές και σε υπουργούς. Να γίνονται έλεγχοι σε υπουργούς και πολιτικούς, γιατί είναι οι πρώτοι που πρέπει να δίνουν το καλό παράδειγμα. Αυτό που δεν πρέπει να γίνεται. Κύριε Στρατούλη, αυτό καταλαβαίνετε τι θέμα ανοίγεται. Δεν ελέγχεται και κανένας από το ΣΥΡΙΖΑ. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά. Σας παρακαλώ. Εμείς αυτό που λέμε είναι. Ακούστε λίγο, μην φωνάζετε. Που είναι απαραίτητοι. Ακούμε. Αυτοί οι έλεγχοι που είναι απαραίτητοι δεν πρέπει να συνδέονται και να συνδυάζονται με την προεδρική στιγμή. Κύριε Πρωτοβουλίο, των πολιτικών εκβιασμών. Κύριε Στρατούλη, δέστε το εσείς στην κυβέρνηση. Είναι βαρύ. Ποιοι είναι οι πολιτικοί εκβιασμοί οι οποίοι ασκούνται, διότι εγώ θεωρώ ότι δεν ασκούνται. Εγώ θεωρώ ότι δεν ασκούνται. Αλλά για να σου κάνει κάποιος εκβιασμό, καταρχήν δεν θεωρώ ότι ο ΣΔΟΕ κάνει κανένα εκβιασμό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να σου κάνει κάποιος εκβιασμό, ωραία η κυβέρνηση. Για να σου κάνει κάποιος εκβιασμό, σημαίνει ότι κάτι σου βρήκε. Λοιπόν, και τι εμείς θα πούμε εδώ πέρα, ότι υπάρχουν ορισμένοι που τους βρήκανε πράγματα και να μην τα αποκαλύψουν ή να μην γίνουν έλεγχοι, να τα βρούνε και να τα αποκαλύψουν και να γίνουν έλεγχοι, και κακώς δεν γίνονται αν δεν γίνονται. Καθίστε, και να γίνουν όλοι έλεγχοι και να βγουν όλα στο φως και να βγουν φυλακή. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Κύριε Πρωτόπα, ένα λεπτό. Κύριε Στρατούλη, ακούστε με. Δεν είπα ότι οι έλεγχοι πρέπει να γίνουν. Και αν βρούμε φοροπηγάδα ή απαταιώνα πολιτικό. Σας παρακαλώ πολύ, ηρεμήστε λίγο. Κύριε Στρατούλη, ακούστε μια στιγμή. Υπάρχουν βουλευτές, για να το λέει ο κύριος Τσίπρας, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν είναι τυχαίο. Υπάρχουν βουλευτές που βρήκε ο ΣΔΟΕ, που δεν είναι τέλος πάντων στην αντιπολίτευση και πιέζονται να ψηφίσουν τον πρόεδρο. Μια στιγμή να ψηφίσουν τον πρόεδρο και λέει ο κύριος Τσίπρας, μην τους πιέζετε. Υπάρχουνε. Όπου υπάρχουν βουλευτές που ελέγχονται και έχουν υποπέσει σε παραβάσεις, να βγουν στον αέρα και να τιμωρηθούν με βάση. Κύριε Στρατούλη, δεν ακούτε. Εμείς αυτό που λέμε. Δεν ακούτε. Ακούω. Μία προειδοποίηση κάναμε. Μία προειδοποίηση. Να μην εμπλέξουν τους αναγκαίους ελέγχους τους ΔΟΕ.
που πρέπει να γίνονται παντού ναι, και αλλά αυτό που λέτε, αυτό με την προεδρική εκλογή και με πολιτικού εκβιασμού. Το σέλιδο τη Αυγή είναι πολύ σημαντικό σήμερα. Διότι όταν. Το είπε ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό εννοώ. Η δήλωσή του. Αυτό εννοώ. Διότι όταν εμπλέκεται το ΣΔΟΕ με την προεδρική εκλογή και η Αυγή εδώ και ο κ. Τσίπρα κάνει λόγο για επιχείρηση αποστασία. Αυτό είναι πολύ βαρύ. Σημαίνει ότι είπε ότι αν συμβεί θα το θεωρήσουμε. Μα τι αν συμβεί, κύριε Στρατούλη, όχι για του ελέγχου. Νομίζω τρίτη φορά να το πω. Δεν λέμε για τους ελέγχους. Ότι οι έλεγχοι που είναι αναγκαίοι να χρησιμοποιούνται για εκβιασμούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα σας το ρωτήσουμε διαφορετικά. Θα σας το ρωτήσουμε διαφορετικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πληροφορίες ότι κάποιοι βουλευτές έχουν βρεθεί ανοιχτοί στο ΣΔΟΕ. Γιατί αλλιώς πώς θα τους πιέσει το ΣΔΟΕ και η κυβέρνηση. Αν έχουν βρεθεί ανοιχτοί βουλευτές στο ΣΔΟΕ, θα πρέπει να ελεγχθούν. Αφήστε την πρέπει. Έχετε πληροφορίες ότι υπάρχουν τέτοιοι βουλευτές. Εμείς είτε έχουμε πληροφορίες είτε δεν έχουμε. Το βασικό που λέμε είναι οι αναγκαίοι έλεγχοι του ΣΔΟΕ να εμπλακούν με πολιτικούς εκβιασμούς. Απαντάω ευθύτατα. Δεν είμαι. Τι είμαι. Ελεγχτής ΔΟΕ είμαι. Όχι, όχι. Για να κάνει ο πρόεδρος μια τέτοια δήλωση, προφανώς έχει στοιχεία. Για να κάνει ο πρόεδρος μας τέτοια δήλωση, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Και γι' αυτό η προειδοποίηση έγινε και να προσέξουν καλά την κυβέρνηση. Να αφήσουν το ΣΔΟΕ να κάνει καλά τη δουλειά του και να μην τον χρησιμοποιούν το ΣΔΟΕ για πολιτικά παιχνίδια. Το ΣΔΟΕ να πολεμήσει την φοροδιαφυγή όπου υπάρχει και σε βουλευτές και σε λύσεις Λαγκάρντ και σε offshore εταιρείες. Αλλά να μην χρησιμοποιεί την κυβέρνηση την αναγκαία δουλειά του ΣΔΟΕ για να κάνει πολιτικά παιχνίδια. Συγγνώμη, μην μιλάει ο ένας πάνω. Κύριε Πρωτοπά, ένα λεπτό. Αυτό που λέτε σημαίνει ότι υπάρχουν βουλευτές. Έτσι, μπράβο. Να το καταθέσει ο να το πει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι υπάρχουν βουλευτές ανοιχτοί στο ΣΔΟΕ. Αυτό λέει. Μπορεί να υπάρχουν και βουλευτές που να έχει γίνει καταγγελία από κάποιους για αυτούς και να τους ελέγχει το ΣΔΟΕ. Και μπορεί να αποδειχθεί ότι τελικά δεν είναι ανοιχτοί στο ΣΔΟΕ. Τι σημαίνει αυτό. Γι' αυτό λέμε ότι οι αναγκαίοι έλεγχοι του ΣΔΟΕ, οι αναγκαίοι κυρίως σε πολιτικά πρόσωπα και κυρίως σε μεγάλα οικονομικά συμφέροντα να μην χρησιμοποιούνται για συναλλαγή. Δεν κατάλαβα, διαφωνείτε εσείς αυτό. Καθόλου. Όχι, αν χρησιμοποιούνται για συναλλαγή, τότε γυρίζουμε σε καταστάσεις αποστασίας και σε καταστάσεις πολιτικά ανώμαλες για την πατρίδα μας, δηλαδή, που είναι ο ευτελισμός της πολιτικής ζωής. Δεν είναι που υπάρχει ατιμωρησία μόνο των πολιτικών για όσα έκαναν. Αν προσθέσουμε και τον εκβιασμό για ελέγχους του ΔΟΕ σε βουλευτές, άρα εσείς προειδοποιείτε και φοβάστε ότι μπορεί η κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει το ΔΟΕ για να εκβιάσει βουλευτές που υπάρχουν καταγγελίες για αυτούς, ότι θα σου καλύψω την υπόθεση αρκεί να ψηφίσει πρόεδρο. Και λέμε να μην συμβεί τέτοιο πράγμα. Ωραία. Εγώ εδώ πέρα. Άμα πολύ υπάρχει υπόθεση και είναι ανοιχτός να ελεγχθεί και να τιμωρηθεί, και να μην, κι αν είναι λευκός, να παραδοθεί λευκός, αλλά να μην παρέμβει η κυβέρνηση να αξιοποιήσει όποιους ελέγχους λοιπόν, για να εκβιάσει βουλευτές. Το λέτε τα πράγματα πολύ. Λέμε το αυτονόητο για την δημοκρατία. Δεν καταλαβαίνω γιατί πειράζει. Δεν πειράζει κανέναν. Δεν καταλαβαίνω γιατί πειράζει. Να το πείτε με το όνομά του. Έχουν βουλευτές στη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ που είναι ανοιχτοί και τους πειράζει. Δεν κατάλαβα. Εδώ υπάρχει ένα μείζον θέμα. Εάν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.